Λοιπόν. Άρτη αφιχθή από τη Μύκονο. Είδατε ο κύριος Παναγιώτης Κάβουρας. Άλλες Παναγιώτης Κάβουρας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας. Ναι, αποφύγαμε όλα αυτά τα εμπόδια που μας δυσκόλευαν. Να αφήσουμε τα γελάκια τώρα και να πάμε στις δόσεις. Έχουμε... Πάμε να μας δώσει συμβουλές ο κύριος Κάβουρας για τις δόσεις. Τρεις μέρες ακόμα. Η παράταση που δόθηκε από 30 Σεπτέμβρη μέχρι 7 Δεκάτου δεν μπορώ να πω προσωπικά ότι είναι κάτι το μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε να έχει δοθεί περαιτέρω. Βλέπουμε ότι τώρα να έχουν. Αυτό, κύριε Καβουρά, όμως, έτσι, για περαιτέρω παράταση. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον όσον αφορά την. Ο Μητσοτάκης είπε 7 μέρες κυμπάρες. Αυτός 7 μέρες. Απλά να διευκρινίσουμε κάτι. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει σιωπηρά και λόγω της διαδικασίας μέχρι 31 Δωδεκάτου. 7 Οκτωβρίου πρέπει να έχει μπει κανείς μέσα να έχει κάνει πιστοποίηση των οφειλών του. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα έχει κάνει πιστοποίηση των στοιχείων του και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τις οφειλές από τα τέος ταμεία, θα μπορεί να προσδιορίσει και να κάνει επανυπολογισμό ή όχι των οφειλών του μετά τις 7 Οκτωβρίου. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι και τη Δευτέρα να κάνει κανείς να μπει μέσα για να πιστοποιήσει τα στοιχεία του και από εκεί και πέρα, αν έχει οφειλές, μπορεί να προχωρήσει. Επειδή υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στα τέος ασφαλιστικά ταμεία και ιδίως όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους από τους τον ΟΓΑ ασφαλισμένων, εκεί θα έχουμε προβλήματα. Ήδη είχαμε, γι' αυτό και περιμένα μεγαλύτερη παράταση. Θα το δούμε στη συνέχεια. Οι οφειλέτες πρέπει να προσέξουν. Από τις 5 Ενάτου η βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων στη ΔΟΗ είναι από 5% σε 3% το επιτόκιο. Δεν το έχετε δει αυτό ακόμα. Αυτό θα το δει κανείς μετά τον Οκτώβριο, στη συνέχεια των οφειλών του. Θα το δει στις οφειλές του το υπολοιπόμενο ποσό. Όχι αναδρομικά. Όχι αναδρομικά. Ότι πλήρωσες, πλήρωσες. Από εδώ και πέρα. Εφ' εξής. Μείωση της ελάχιστης δόσης από 30 ευρώ σε 20. Ναι. Θα έχουμε τις ένταξεις των νομικών προσώπων με οφειλές έως 1 εκατομμύριο ευρώ και αναστολή των τραπεζικών κατασχέσεων και εδώ να προσέξουμε όχι αναδρομικά. Εφ' εξής. Αν κάποιος έχει δεσμευμένους λογαριασμούς ή κατασχέσεις, δεν θα του επιστραφούν ποσά. Ό,τι έχει κατασχεθεί, έχει κατασχεθεί. Από εδώ και πέρα, μπαίνοντας στη ρύθμιση και βέβαια, πολύ σημαντικό να έχουμε τις τρέχουσες οφειλές και αυτές ρυθμισμένες, γιατί το να μπει κανείς σε 120 δόσεις και να αφήσει απλήρωτο το εισόδημα ή τον ένφια που τρέχουν, δεν θα έχουμε άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό. Ας ελπίσουμε όμως, λόγω όπως ήταν ο μειωμένος ο ένφια, λόγω ότι θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση από 12, προφανώς φαίνεται να φτάνουμε στις 24, ίσως και στις 48 δόσεις από 1η-1η του 20. Ας προσπαθήσει κανείς να μπει στη ρύθμιση. Αυτό που λες πάντως ότι πρέπει να πληρώνεις και τις τρέχουσες οφειλές, προφανώς είναι το ορθόν, τα λοιπά. Αλλά ο λογαριασμός. Για να μην μπορείς να πληρώσεις τα προηγούμενα και σου έχουν δεσμευμένο το λογαριασμό, με δεσμευμένο το λογαριασμό πώς θα τα πληρώσεις? Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τη δέσμευση και τις κατασχέσεις. Εάν αυτό δεν σταματήσει. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουν την νομοθετική ρύθμιση. Να ανοίξει με κάποιο τρόπο το σύστημα, να μπορέσουν να αποπληρώσουν. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν μπαίνουν και πολύ στη ρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι θυμωμένοι κάποιοι που την έχουν πατήσει. Σε την περίπτωση μας την έλεγαν το πρωί ακροατές στο ραδιόφωνο, όπου κάποιος βάζει χρήματα και πάνε στις προηγούμενες οφειλές. Για τα ασφαλιστικά. Για τα ασφαλιστικά. Συμβαίνει αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι ωφελήματα μπορείτε να έχετε. Τα βλέπετε πίσω από τον Παναγιώτη. Η μείωση των προσαυξήσεων και των τόκων είναι 100% εφάπαξ αποπληρωμή του ποσού, που συνήθως δεν το βλέπουμε αυτό. 95% με αποπληρωμή σε 2-4 δόσεις. 85% αποπληρωμή των προσαυξήσεων και των τόκων από 5-12. 80-13-24. 75% από 25-36, 45% από 37-48, 30% με 49-60 δόσεις και 20% 61-72 δόσεις. Όσο μικρότερες είναι ο αριθμός των δόσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι το όφελος όσον αφορά τις προσαυξήσεις και τους τόκους. Επαναλαμβάνω, για μας που είμαστε ας πούμε, ενταγμένοι σε 120 δόσεις στη ρύθμιση Τσίπρα, και περιμένουμε τη ρύθμιση Μητσοτάκη να πάει από 5% επιτόκιο σε 3%. Δηλαδή. Θα το δούμε αυτό τον Οκτώβριο. Από το τέλος Οκτώβριο και μετά στο υπολοιπόμενο οφειλόμενο ποσό του κάθε φορολογού. Ήμασταν κορόιδα και εμείς την πατήσαμε. Τι να κάνουμε. Ας προσπαθήσει ο κόσμος να μπει και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας το να μην μπούμε καθόλου γιατί θα τις χάσουμε δεν είναι και η καλύτερη τακτική. Σωστά. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε.